Μάλιστα. Τι απαγορεύεται να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό. Πούς μπαξ επαναπροωθήσει. Όχι, δεν το ρωτάμε αυτό. Τι έγινε η Ολλανδή δημοσιογράφος. Όχι, ούτε αυτό το ρωτάμε. Για το κουμπάρο. Όχι, δεν ρωτάμε ούτε για το κουμπάρο. Μάλιστα. Διώξεις σε δημοσιογράφους που κάνουν έρευνα για το σκάνδαλο Νοβάρτης Α, όχι, ούτε αυτό το ρωτάμε Ζήμενς Όχι, δεν ρωτάμε για τη Ζήμενς Τι έγινε τελικά με τη μελέτη Τσιόδρα που υπήρχε αλλά δεν την διάβασαν Όχι, δεν το ρωτάμε ούτε αυτό Μονάδες εντατικής θεραπείας Όχι, δεν ρωτάμε Ακριβά PCR Ούτε, ούτε για τα ακριβά PCR επιτρέπεται Μάλιστα. να Τι, τι επιτρέπετε. Ερωτήσεις που μπορούν ευχάριστα να απαντηθούν. Ποιο φαγητό σας αρέσει. Τα αγαπημένα μου φαγητά είναι... Δολμαδάκια. όπου και αν σας βρίσκουμε, όπως και να είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε και σήμερα, στο podcast κάθε τρεις και λίγο, όπως το έχουμε καθιερώσει, να είμαστε κάθε τρεις και λίγο μαζί. Τρεις φορές την εβδομάδα είναι σαν αντιβίωση, μόνο που δεν περνάμε με τίποτα ή τουλάχιστον δεν θέλουμε εμείς να περάσουμε με τίποτα. Σε μια ημέρα όπου ε, ο κορονοϊός κάνει πάρτι, παρτάρι και σήμερα, Παρασκευή που μα ακούτε και που γράφουμε μάλλον αυτό το podcast. Γιατί εσεί μπορείτε να μα ακούσετε μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα. Σήμερα, Παρασκευή που γράφουμε το podcast, ο κορονοϊό παρτάρει και σήμερα. 72 θάνατοι, 679 διασωληνωμένοι Και το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Θα το πούμε για άλλη μια φορά. Όσοι δεν έχουμε κολλήσει, είμαστε απλά, απλά, απλά βάθια αντικοινωνικοί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σταθείς έτσι περισσότερο και να πεις και να θαυμάσεις. Πριν πάμε όμως στα πολλά ωραία και σπουδαία τα οποία έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, τις δυο τελευταίες ημέρες που μεσολάβησαν από το προηγούμενο podcast μέχρι τώρα, να πούμε ένα πραγματάκι για ένα βιβλίο το οποίο μας ήρθε στα χέρια μας σήμερα. Και θα ασχοληθούμε με αυτό την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον ε, διευθυντή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ε, ΣΑΜΟΥ, τον ε, κύριο Μανώλη Πυριώτη. Πρόκειται για μια καταπληκτική έκδοση, απόλυση από απόλυση καταπληκτική έκδοση. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίο ε, το βιβλίο από μόνο του. Ε, με, είναι σκληρόδετο, πάρα πολύ ωραία αράχη, ε, εξαιρετικό δέσιμο πολύ καλό χαρτί και ε, πολύ καλό περιεχόμενο μιας και ουσιαστικά πρόκειται για μια μετάφραση και αυτοέκδοση της ε, Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Σάμου ε, της ιστορίας της Σάμου από τον Γκράχαμ Σίπλεϊ έναν Βρετανό ε, ιστορικό ο οποίος ασχολείται για, μια, ε, για την ιστορική περίοδο της, ε, ε, του νησιού μας από το 800 μέχρι το 188 π.Χ είπαμε όμως ότι πολλά περισσότερα σχετικά με το βιβλίο θα πούμε σε προσεχές podcast όταν και θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Δημόσια Βιβλιοθήκης Σάμου, τον κύριο Μανώλη Πυριώτη, ο οποίος έχει κάνει και την επιμέλεια του βιβλίου και έχει να μας πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα και θα έχουμε και την ευκαιρία να το δούμε και εμείς καλύτερα έχοντάς το στα χέρια μας για δύο ημέρες. Τώρα, στα στα τρέχοντα τη ημέρα, έτσι αυτό που λέμε, στην τρέχουσα επικαιρότητα από την 5η, ξεκίνησε από το Υπουργείο Οικονομικών η, επιρρομή, η δεύτερη επιρρομή στου δικαιούχου τη πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστική συνδρομή, οι οποίοι πλήγησαν από το σεισμό τη 30η απο το σεισμο τη 30 οκτωβριου του 2024, δηλαδή σχεδόν 1,5 χρόνο μετά, και τώρα. Αφού άνοιξε η πλατφόρμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν από λίγε ημέρε, και για τη ΣΑΜΟ, να έχουμε εδώ να μπαίνουν και τα πρώτα χρήματα. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν την κάνετε. Γιατί εδώ την κάνετε και καλή την πίστη το Υπουργείο δέχεται αυτό που δηλώνετε. Μετά όμω θα υπάρξει έλεγχο. Και όταν θα υπάρξει έλεγχο, θα πρέπει ό,τι χαρτί σα ζητηθεί να το προσκομίσετε. Προκειμένου να μην σα ζητήσουν τα λεφτά πίσω, γιατί έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Έτσι παίζει αυτό εδώ γενικά το συστηματάκι. Οπότε πρέπει να ξέρετε κι εσεί πώ προχωρά. Πολλά και ενδιαφέρονται λοιπόν στην τρέχουσα επικαιρότητα, τα οποία και σε τοπικό επίπεδο αυτό το οποίο μας απασχόλησε μάλλον τις προηγούμενες ημέρες και θα μας είχε απασχολήσει και πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τώρα. Έχουμε ξεπεράσει σιγά σιγά του κορονοϊού, δεν έχουμε το μεταναστευτικό, έτσι, το έχουμε ξεπεράσει και το μεταναστευτικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ροή προ τα νησιά μα, προ την Ελλάδα γενικότερα. Ε, οπότε το κέντρο υποδοχή και ταυτοποίηση, η νέα κλειστή λεγόμενη δομή, όπω λέγεται, έχει πλέον μεταφερθεί εκτό τη πόλη τη άμεση περιοχή Δερβού. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε και πάρα πολλά να ασχοληθούμε. Έτσι, αρχίζουμε να ασχολούμαστε και πάλι με τα προβλήματά μα τα οποία τα είχαμε ξεχάσει, είχαμε σηκώσει το χαλί του μεταναστευτικού και τα είχαμε χώσει όλα από κάτω. Ένα από τα προβλήματα λοιπόν που θα ασχοληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, και αρχίζουμε να ασχολούμαστε γενικά σε κοινωνία, είναι τι γίνεται με αυτό το περίφημο πλέον βιολογικό τη άμμο. Οι 25 ολόκληρα χρόνια και έχουν περάσει 30 χρόνια, πώ έχουν περάσει, είναι πάρα πολλά τα χρόνια από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις είναι πολλά τα λεφτά και πολλά τα χρόνια κατά, τον οποίο, κατά τα οποία γίνεται όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τον βιολογικό μια συζήτηση η οποία δεν έχει τέλος έχει όμως αρχή 8 δήμαρχοι, 11 δημοτικά συμβούλια και δεκάδες εργολάβοι για ένα έργο που ακόμη δεν λειτουργεί και που να τελειωσεις ειναι πολλα τα λεφτα και πολλα τα χρονια κατα τα οποια γινεται ολη αυτη η συζητηση γυρω απο τον βιολογικο μια συζητηση η οποια δεν εχει τελος εχει ομως αρχη οκτώ δημαρχοι 11 δημοτικα συμβουλια και δεκαδες εργολαβοι για ενα εργο που ακομη δεν λειτουργει οι εκλογέ στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μακριά, τα λέγαμε, είναι το 2023, οπότε σιγά σιγά τα αρχίζουν λιγάκι να κονίζονται μαχαίρια και να φορτώνονται εκεί τα όπλα, να μπαίνουν οι γεμιστήρε, προκειμένου να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να ασχολούμαστε πάλι με το έργο Βιολογικό Καθαριμό τη Πόλη τη Σάμου. Το 2023 μάλιστα θα είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί το έργο αυτό θα συμπληρώνει 40 χρόνια κατασκευή. Καλά, ακούσατε 40 χρόνια κατασκευή. Ούτε μία, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 40 χρόνια κατασκευή. Εμεί ανατρέξαμε ε, και μέσα από ένα φιέρωμα που έχει κάνει ήδη το Σάμο σε δημοσιεύματα του τύπου τη εποχή εκείνη. Ε, Μίλησαμε και με ανθρώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση, τη ε, τεχνικέ ε, υπηρεσίε, ε, του Δήμου Ανατολική ε, Σάμου και θα ξετυλίξουμε μαζί το κουβάρι των αναμνήσεων. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 1983. Η Ελλάδα προείδρευσε τη ΣΕΟΚ για πρώτη φορά το δεύτερο εξάμεινο του έτου. Στο βαθύ τη Σάμου, πρωτεύουσα του νησιού, δήμαρχο είναι ο Πέτρο Γρήλο. Στα νεανικά πάρτι τη εποχή παίζουν οι 2002 GR, τη σου προσφέρω να αλλάξει και στα λαϊκά σου ξέω, ο Γιώργο Αλαμπάη τραγουδάει το Σαγαπάω Μακού. Για εσά του παλιού, του καλού, του αγνού, του πασόκου. Η συζήτηση που κυριαρχεί ήταν για του κομματόδρομου τη πόλη, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου υπάρχει μία χωμάτινη αλάνα εκείνη την εποχή από μινάρι παλιά του Κτέλ. Ακόμα Ακόμα. Είχε μετακινηθεί από εκεί το 1981, η περιοχή όμω είχε μία αναξιοποίητη και αυτό που λέμε τώρα σήμερα εμεί πλατεία Αγίου Νικολάου ήταν μια αλάνα και αυτο που λεμε τωρα σημερα εμει πλατεια αγιου νικολαου ηταν μια αλανα και έπαιζε ο κόσμο μπαλίτσα. Μπορεί και να παίζε. Λοιπόν, στου χωματόδρομου τη πόλη προσθέστε ή μάλλον αφαιρέστε κάθε υποψία για πεζοδρόμια. Από τότε μέχρι σήμερα οι λακκούβε, πολλέ ίδιε, συνεχίζουν να συνδέουν τι δύο εποχέ. Σε αυτό το κλίμα, ο τότε Δήμαρχο Αμίων, γιατί αφορά μόνο στο κατωμαθί, μόνο το κατωμαθί ήταν Δήμο, βάζει ω άμεση προτεραιότητα την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού τη πόλη για την αντιμετώπιση τη θαλάσσια μόλυνση. Ο ίδιο δηλώνει ε, ότι η χωροθέτηση του έργου είχε γίνει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τη πόλη με δήμαρχο το Τότε, τον Δημητρίου. Το δήλωσε ο ίδιο ο κ. Ε, Γρήλο. Πριν από κάποιου μήνε, μιλώντα στο ραδιοφωνικό σταθμό 2000FM, περάσανε τρία χρόνια από τότε, από το 1983, που είναι η πρώτη κουβέντα. Και φτάσαμε στον Απρίλιο του 1986 με τη Χρονομηχανή, όπου η ανθρωπότητα ασχολήθηκε τότε, εκείνη την εποχή, το λέω για εσά που είσαστε μικροί, εσεί που είστε μεγάλοι, τα θυμάστε, με την έκρηξη του Τσέρνομπιλ. Ο Κώστα Σιμίδη ήταν τότε υπουργό οικονομία και έκανε Πάσχα στο νησί μα και σε ένα δημοτικό συμβούλιο πριν τη Μεγάλη εβδομάδα το σώμα προχωρά στην έγκριση τη μελέτη για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού λιμάτων τη πόλη Σάμου και βαθέως, το άνω βαθύ, προπολογισμού τότε 91 εκατομμύρια δραχμούλε. Παλιέ καλέ αγνέ δραχμούλε. Το 1991, κυρίε και κύριοι, ήταν η χρονιά που η Βάνα Μπάρμπα έκανε διεθνή κινηματογραφική καριέρα. Και έκανε διεθνή κινηματογραφική καριέρα σε ένα απομονωμένο νησί του Αιγαίου με το Μεντιτεραναίο. Κάποια ναυτικά μίλια όμω πιο εδώ στη Σάμο, Νοέμβριο ήταν, δημοκρατήθηκε η πρώτη φάση του βιολογικού καθαρισμού με αρχικό προπολογισμό 450 εκατομμύρια δραχμές. 91 τα ζητήσαμε εμεί, 450 εκατομμύρια μα δώσανε. Και αρχική πίστοση τα μισά περίπου, 225. Από το 91 φτάσαμε στο 93. Για να μπούμε κυρίε και κύριοι στην εποχή του πολύ γνωστού φιλέλληνα, του γνωστού πακέτου Ντελόρ. Είναι η εποχή πακέτο Delor, όπου έχουμε την ελπίδα ότι ο βιολογικό θα κατασκευαστεί. Λεφτά υπάρχουν εκείνη την εποχή, ο Δήμαρχο Γκρίλο, Πέτρο Γκρίλο, βλέπει ότι τα 170 εκατομμύρια δραχμούλε δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση για το έργο αυτό. Τώρα προσέξτε, δεν ξέρω πώ πέσαμε έτσι. 450 εκατομμύρια αρχικό προπολογισμό, 91 εκατομμύρια ζητήσαμε. 400, το λέγαμε εμεί στην αρχή. 450 εκατομμύρια το προπολογίσαμε. Η πίστοση λέει η αρχική ήταν τα μισά 250. Εμεί μετά 170 από τα 250 είδαμε ότι δεν βγαίνουμε και αναζητούμε να μπούμε σε πρόγραμμα με χρηματοδότηση πάνω από έναν τρεις τραχμές μιλάμε για τρελές αυξήσεις έτσι, από, το, από, από τη μία χρονιά στην άλλη μάλλον αναδιετία, οι αυξήσει στον προϋπολογισμό του έργου εκτινάζονταν. στο έργο έχει μπει δεύτερος οργολάβος εκείνη την εποχή και δηλαδή αρχίζει να αναφέρεται ότι θα χρειαστούν χρόνια αρκετά και κοινοπραξίες κατασκευών για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το 1994, για να πάρουμε τη μηχανή του χρόνου να πατήσουμε το κουμπί και να εκτοξευτούμε προς το, προς το, παρελθόν μάλλον, που κάποια στιγμή ήταν και παρόν, η τότε Δημοτική Αρχή βρίσκει τείχο για τη χρηματοδότηση του έργου από την τότε Περιφερειακή Αρχή. Η Σάμος θα έπαιρνε τα χρήματα που θα τις αναλογούσαν και τα πήρε για κάθε μικρό βιολογικό σε όλο το νησί και όχι για αυτόν της πόλης. Πολύ μικροί βιολογικοί καθαρισμοί. Δέκα μικρή βιολογική. Πώ ήταν 10 μικρή μίτση, 10 μικρή βιολογική. Ο μικρό Δήμο Αμήρων προσπαθεί να αλλάξει και το απογευτευτικό δίκτυο. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Πρόκειται για ένα δίκτυο 150 χρόνων. Την εποχή εκείνη 150 χρόνων. Τώρα έχουμε φτάσει στα 170-180. Το Δεκέμβριο του 1994 εγκρίνεται η τρίτη μελέτη του έργου αφορούσαν αγωγό μελέτη, ε, λιμάτων που θα ξεκινούσαν από τον παλιό υποσταθμό τη ΔΕΗ πίσω από την Καθολική Εκκλησία. Τα έρχονταν από την περιοχή Ντάπλη, θα έφτανε στον Άγιο Αθανάσιο και από εκεί με φυσική ροή τα λίμματα θα έφταναν στι εγκαταστάσει του Κότσικα. Αποτέλεσμα σε όλα αυτά. Σκατά. Θα περάσουν δύο χρόνια για να φτάσουμε το 1996. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα φύγει από τη ζωή. Ο Κώστας Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός τη Ελλάδα. Δεν θα θυμηθεί όμω ποτέ το ότι έκανε Πάσχα στη Σάμμο. Ο Παναθυναϊκό θα ράψει το πρώτο αστέρι στη φανέλα του στο Παρίσι. Τα λέμε αυτά γιατί εμεί πονάμε τώρα. Πονάμε. Η κρίση των ημείων. 1996. Σημαίε που πέφταν. Παράδοση του Τσαλά. Η Ειρήνη Σκλήβα μη κόσμο. Όχι ακριβώ με τη σειρά αυτή, αλλά το σίγουρο είναι ότι τότε ο κόσμο άλλαζε. Μοναδική παγκόσμια σταθερά η έλλειψη χρηματοδότηση του βιολογικού τη πόλη τη Ο Δήμο έχει ολοκληρώσει κάποια μικρά κομμάτια, αλλά μέχρι εκεί. Το έργο αυτό παραμένει το 1996 μακέτο. Για να πάμε, αγαπητέ μου κυρίε και κύριοι, στο 1997. Μια προεκλογική χρονιά, όπου η αντιπολίτευση κατηγορεί την τότε Δημοτική Αρχή ότι θεατρικά ζητούσε την ένταξη του έργου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και αυτό γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε μελέτη του έργου. Κατήγγειλε μάλιστα ότι ενώ ζητούσε συζήτηση για το έργο τότε το 94, η συζήτηση έγινε τελικά το 95, ένα χρόνο μετά. Η συζήτηση και τρία χρόνια μετά η καταγγελία. Προσέξτε, ζητούσαν να γίνει συζήτηση το 94, το συζήτησαν τελικά το 95 και μετά από τρία χρόνια κάνανε καταγγελία ή για κάτι που γίνει πριν να. Εντάξει, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω, α είμαστε ανοιχτόμυαλοι και με το χέρι στην καρδιά να φτάσουμε από το 1998. Ο επί 20 χρόνια δήμαρχο Σαμίων, ο κ. Γκρίλο, χάνει από τον αντίπαλό του Βλήμπο τον Πετρούσκα. Αλλαγή στην ηγεσία του Δήμου. Έχει έρθει ο Καποδίστρια. Μεγάλε αλλαγέ. Καταργούνται οι κοινότητε. Γίνεται ένα χαμούλη γενικότερα. Και ο σημερινό δήμαρχο Ανατολική Άμμο, ο κ. Στάντζο, εκλέγεται για πρώτη φορά δημοτικό σύμβουλο με τον των εκλογών, τον κ. Πετρούσκα. Μαζί και μεγαλώνει και η ανάγκη για το έργο. Ο νέο δήμαρχο τότε ο κ. Πετρούσκα ποντάρει στο ότι πολιτικά ανήκει στην ίδια παράταξη με αυτή που κυβερνά και είναι η πρώτη φορά που ο Δήμο περνά στα χέρια του Πασόκ. Η κυβέρνηση όμω έδειξε την ίδια συνέπεια. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Λοιπόν, η τότε τοπική ένωση κοινοτήτων Δήμων, τα λοιπά, τεχνική υπηρεσία κοινοτήτων και Δήμων ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο τότε βαθέως έτσι σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση του βιολογικού η μελέτη έχει ανατεθεί από εδώ από εκεί και γενικότερα αφού γίνεται ένας παντζουρλισμός και έχουμε μια ολοκλήρωση της μελέτης επιτέλους κατατίθεται από τον Δήμαρχο τον κύριο Πετρούσχα τότε σε τρεις συνολικά χαρτόκουτες τρεις χαρτόκουτες στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Μουτιλίνη για ένταξη σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο Ταμείο Συνοχής η ένταξη του βιολογικού η χρηματοδότηση δεν προχωρά, πιέζεται τότε η κυβέρνηση με αποκορύφωμα το μυθικό πλέον καυγά του τότε ε, Δημάρχου του Φίλιππου του Πετρούσκα με την ε, τότε υπουργό τη του Παπάνδρεου. Μιλάμε λέμε για μυθικό ε, καυγά, γιατί ε, περιγράφεται πλέον και έχει περάσει στην ε, πολιτική μυθολογία του τόπου ε, σαν ε, την να σας πω τώρα, ε, ε, φανταστείτε ένα super fight, ε, στα στα μαχητικέ ε, Ναι, ένα τέτοιο. Μια, μια τέτοια υπόθεση. Αν και εγώ για να είμαι ειλικρινή, όταν το έχω στο μυαλό μου, μου θυμίζει αυτό ότι Μεξικάνη και πάλι, που, που φοράνε αυτέ τι μάσκε, και στο ένα, στην στο, στο μια άκρη του ριγκ βάζει ο με αυτή τη μάσκα και ένα μανδύα, και στην άλλη άκρη ε, του ριγκ ο Φίλιππο Πετούσκας με μια μάσκα και ένα άλλο μανδύα. Άστο, Σταματάμε εδώ. Το 2003 αναλαμβάνει τι τύχες του Δήμου ο Κώστας Καραμινάς ως πλέον δήμαρχος και πρώην βουλευτής επικρατώντας τότε σε εκλογές του 2002 του κύρου Πετρούσκα στις βασικές προτεραιότητε και εκείνου μπαίνει τη βιολογικός της πόλης της Σάμου, και το Δεκέμβριο του 2005 με απόφαση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το έργο εντάσσεται πλέον στο Ταμείο Συνοχής. Μέχρι τότε έχουν περάσει 22 χρόνια μέχρι να βρει χρηματοδότηση. Το 2007 τον κύριο Καραμινά διαδέχεται στο Δήμο Σάμου ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Πετρούσκας υπογράφεται σύμβαση με την τότε εταιρεία δικτύωση ε, ΑΤΕ για το αποχετευτικό δίκτυο. Ξεκινάνε τα έργα, αλλά κάτσαμε τη βάρκα. Το 2008 οι εργασίε ξεκινούν, η αναστάτωση στην πόλη είναι μεγάλη, ειδικά στην παραδοσιακή ζώνη. Έντονε διαμαρτυρίε των επαγγελματιών, έντονε διαμαρτυρίε των επαγγελματιών, οι οποίε φέρουν μια επεισοδιακή επίσκεψή του στο Δημαρχείο. Οι εργασίε διακόπτονται το Μάιο εκείνου του έτου με σκοπό να συνεχιστούν τον Οκτώβριο επίση του 2009. Έλα όμως που άλλες φορές αλλιώ τυπολογίζει και έρχονται. Έτσι ο εργολάβος κάτι παθαίνει, κύριε πτώχευση, βαρά επιστόλη εταιρεία, με αποτέλεσμα οι εργασίες να σταματήσουν. Ο εργολάβο του έργου συνεχίζει να δίνει ψευδή ημερομηνίε επανέναρξη των εργασιών. Οι εργασίε συνεχίζουν, η αναταράχη συνεχίζεται, ψιλοκλίνουν κάποια πράγματα τα οποία είχαν μείνει ανοιχτά και έτσι ερχόμαστε στο Φεβρουάριο του 2011 μέχρι να κηρυχθεί ο εργολάβο Το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει την ένσταση που έχει υποβάλει για την εκπτωσή του, προχωρά στη διαδικασία για την ολοκλήρωση του έργου και με αυτά και με εκείνα και μετά, πάμε στο 2014 μέχρι το 2019 γιατί έχουμε ένα γενικό μπλόκο στο έργο, δεν έχει προχωρήσει τίποτα αυτή την τριετία εξαιτία όλη αυτή τη διαδικασία με τι εκπτώσει και έπρεπε ξανά να βρεθεί ανάδοχο. Όπου στο τιμόνι του Δήμου Σάμου βρίσκεται ο Μιχαήλ Αγγελόπουλο από το Σεδιώβρο του 2014, έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι και ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου με προβλήματα, προβλήματα στο καταληπτικό αγωγό, ο οποίο πάει συνέχεια και κυρίε και κύριοι, τα κακάκια φτάνουν στην κάλτσα, στο γόνατο φτάνουν, στην κυρολεξία, δηλαδή από αυτά που βγάζει έξω ο, ο καταθλιπτικός αγωγός ο οποίο έχει, τον έχει πιάσει μια κατάθλιψη και σπάει συνεχώ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Από τότε λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια, σε μια τέτοια κατάσταση. Με τον βιολογικό ουσιαστικά να μην δουλεύει, έχουμε καινούργια δημοτική αρχή, η οποία προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Έχουν περάσει 40 χρόνια περίπου και το έργο αυτό έχει μεγαλώσει δύο γενιές κατοίκων της πόλης. Έχουν περάσει συνολικά 8 δήμαρχοι, 11 διαφορετικά δημοτικά συμβούλια και τουλάχιστον μια δεκάδα εργολάβη. και όμως είναι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Και λέμε ότι το έργο είναι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι γιατί όπως πάμε, όπως συνεχίζουν τα πράγματα, θα ξεκινήσουν εργασίες. Προφανώς κάποια στιγμή αν ξεκινήσουμε, για να δούμε, αυτή είναι πλέον η γραμμή που υπάρχει, να ξανασκαφτεί, για να διορθωθεί το πρόβλημα και ίσως να γίνει και λειτουργικός με διόρθωση του προβλήματος, αλλά για να διορθωθεί το πρόβλημα πρέπει να έχουμε πάλι σκάψιμο. Και να έχουμε ένα σκάψιμο από, μια, από την περιοχή εκεί περίπου, από την Καθολική Εκκλησία, λίγο πιο πάνω, και να πάμε πάλι όλο το κομμάτι αυτό το οποίο χρειάζεται, σε ένα μήκος γύρω στα 2-2,5-3 χιλιόμετρα, κάπου και μέσα βγαίνει. Θα το δούμε στη συνέχεια γιατί αυτά αλλιώς προπολογίζονται, αλλιώ σχεδιάζονται, προσχεδιάζονται και αλλιώ τελικά εξελίσσεται. Δεν, έχει, δεν, έχουμε ακόμα μια ανοιχτή ημερομηνία να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίε αυτέ. Πιθανολογούμε ότι εκεί μέσα στο Φεβρουάριο, βάλτε για κάτι βροχέ, κάτι καταιγίδες κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Νομίζω ότι θα είμαστε εδώ αρχέ τη τουριστική σεζόν να το συζητάμε για το γιατί δεν ξεκινάει το έργο αυτό νωρίτερα. Και πάμε όμως να ολοκληρώσουμε το σημερινό podcast με δύο ειδησούλες, οι δυσάρε δηλαδή, οι οποίες είναι πολύ δυσάρε. Η μία, ότι τελικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ αρχικά του πάνε ναι, οκ, okay, μετά του είπαν ότι όχι, κοίταξε να δεις, δεν γίνεται, τα μαζεύεις όπως είναι, παίρνεις τα μπαλάκια σου και δρόμο, φεύγεις, και μάλιστα κινδυνεύει κιόλα να την ε, πατήσει και να τον κηρύξουν ανεπιθύμητο για τρία χρόνια στην Αυστραλία. Μια Αυστραλία η οποία έχει πάρα πολλά κούσματα κορονοϊού και έχει και πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία αυτή την εποχή. Έχει ένα πρωτοφανή καύσωνα με θερμοκρασίε οι οποίε φτάνουν στου 50 βαθμού. Εμεί τώρα γιατί τα λέμε αυτά, Δεν μα ενδιαφέρει τόσο πολύ το τέννη, αλήθεια λέω τη τσιπά, συγχώρεσέ μα, αλλά γιατί ο Αυστραλιανό Υπουργό Μετανάστευση είναι. Έλληνο Αυστραλό, έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, λέγεται Alex Hawk και είναι αυτό που αποφάσισε για την απέλαση του Σέρβου από τη χώρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδα και Σερβία, γιατί εδώ είμαστε και Βαλκάνια και μπορεί να μπλέξει η κατάσταση με τίποτα τέτοιο. μη το πολύ αυτονής. Ε, έχετε λίγο στο νου σου και εκεί που φωνάζαμε αλλά Σερβία συμμαχία και Τζο 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 να πάθουμε κάτι άλλο και τελικώς να μας γυρίσει boomerang ε, και να φωνάζουμε ένα παλιό καλό σύνθημα που λέγεται, το ξέρω το θυμάστε απόψε το βράδυ νικό το βελιγράδι κάτι άλλο, έτσι, όχι νικό αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το, το concept, νομίζω το καταλαβαίνετε και πάμε σε ένα άλλο τώρα πάμε στην πρώτη ελληνική επικοινία ριγανής από την Ικαρία καλά ακούσατε γατάκια ρίγανη από την Ικαρία πρώτη ελληνική ποικιλία ρίγανης από την Ικαρία η αρέθουσα η οποία είναι εγγεγραμμένη στον ελληνικό, εθνικό και ευρωπαϊκό κατάλογο καλλιεργουμένων φυτικών ειδών υπάρχει δηλαδή ένας ελληνικός και ένας ευρωπαϊκός κατάλογος καλλιεργουμένων φυτικών ειδών για τον οποίο στον οποίο μάλιστα προσθέθηκε και η Καρία μέσα. Και ακούς τώρα, λες, ότι η Καρία μπήκε σε ένα κατάλογο για καλλιεργούμενα φυτικά είδη, ελληνικό και ευρωπαϊκό. Και διαβάζεις ότι πρόκειται για την ελληνική ποικιλία ρίγανης η αρέθουσα από την Καρία. Τελεία. Δικό σας συνάδελφοι που λέγεται το hashtag. Πάμε λίγο παρακάτω για να κλείσουμε λοιπόν την υπέροχη σημερινή μα εκπομπή. Υπέροχη με στρώμα τη μπορεί να τη λέτε ό,τι θέλετε. Ε, Ένα άνδρα από τι ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το παίο του έχει συρρυκνωθεί σχεδόν κατά 4 εκατοστά λόγω τη COVID-19. Και μάλιστα οι γιατροί του λένε ότι η μείωση θα είναι μόνιμη. Την πάτησε ο άνθρωπο. Έχασε 3,8 εκατοστά, μία μισή ίντσα. Καθόταν δηλαδή, αν δεν το έχετε καταλάβει, αυτό ο άνθρωπο έπαθε COVID. σε 30 χρονών. Λέει, λέει εκείνο, ισχυρίζεται ότι το μέγεθο του πέους του ήταν πάνω από το μέσο όρο. Έτσι, λέει αυτό, έτσι ισχυρίζεται. Και λέει ότι κόλλησε ο κορονοϊό τον Ιούλιο του 2021, νοσηλεύτηκε και μετά. Κόλλησε κορονοϊό ο άνθρωπο, έτσι. Έχει ρε παιδί μου, κολλάσει κορονοϊό. Και πα στο νοσοκομείο, σε νοσηλεύουν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει, μόλι βγει από το νοσοκομείο, Να μετρήσει το ξυγόνο, όχι. Να δει αυτού που, που δεν μπορούσαν να βρουν να σε δούνε, όχι να φας ένα παγωτό, μια πίτσα, κάτι τέτοιο. Όχι. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, αν είστε να είσαι σωστός, θα βγάλεις τη μεζούρα και θα τη μετρήσεις. Έτσι λοιπόν έκανε και ο άνθρωπος. Νοσηλεύτηκε με κορονοϊό του 2021, έτσι, και αφού βγήκε έξω, μετά πήρε τη μεζούρα, μετρήθηκε και βρέθηκε ελλειπής κατά 3,5 εκατοστά, κατά 3,8 εκατοστά. Α, εάν δεν είναι αυτό συγκλονιστικό, δεν ξέρω με τι πιο συγκλονιστικό θα σας αφήσω μέχρι το επόμενο podcast κάθε τρεις και λίγο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, στο Samos Times, μέσα από τη σελίδα του samostimes.gr στο Facebook και φυσικά μέσα από το samostimes.gr την ιστοσελίδα μας. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιά. Και όσοι Έχετε περάσει κορονοϊό; Ή πρόκειται να περάσετε; Δηλαδή το περνάτε τώρα; Να θυμάστε; Να έχετε μαζί σας μια μεζούριτσα.